Γεια σας. Σήμερα θα δούμε τις μπιγκόνιες ή βιγόνιες. Ανάλογα την τοποθεσία έχουν και την ονομασία τους. Οι μπιγκόνιες είναι ένα υπέροχο ανθοφόρο φυτό που θα βρείτε σε πάρα πολλά χρώματα. Είναι εντυπωσιακότατο. Σαν έτοιμο φυτό ίσως τον βρείτε σε αρκετά τσιμπημένη τιμή, οπότε ένας πολύ εύκολος τρόπος απόκτησής τους είναι η βολβή. Η βολβή είναι αυτή εδώ και θα τους βρείτε αυτή την εποχή σχεδόν σε όλα τα φυτόρια, μέσα σε μία σακουλίτσα. Είναι ένα φυτό που δεν αγαπά το κρύο και μπορείτε να την έχετε έξω από την άνοιξη και μετά. Μέσα στο σπίτι όμως μπορείτε να την έχετε όλο το χρόνο, ακόμα και το χειμώνα. Η βολβή που θα βρείτε λοιπόν αυτή την εποχή, ίσως να έχουν και κάποια φύτρα εδώ, αυτή η δικιά μου δεν έχει. Δεν θέλουσε πολύ μεγάλο βάθος. Εγώ έχω έτοιμη τη γλάστρα μου, θα τη φυτέψω στο κέντρο. Τους φυτεύετε αυτή την εποχή και απλά θα καλύψω με λίγο από το χώμα. Δεν έχω φέρει τα εργαλεία μου τώρα εδώ, γιατί η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα βάλω και το ταμπελάκι για να ξέρω το είδος που είναι. Αυτό ήταν όλη η φύτευση. Τώρα, το χώμα πρέπει να είναι υγρό για να βλαστήσει ο βολβός. Δεν χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη υγρασία, γιατί σαπίζουν. Γι' αυτό και καλό θα ήταν όταν πλησιάσει ο χειμώνας και ξεραθεί το φυτό να βγάλουμε τους βολβούς και να τους φυλάξουμε, γιατί αν μείνει έξω στη βροχή όλο το χειμώνα, το πιο πιθανό είναι να σας σαπίσει. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Εγώ λοιπόν τις βγάζω και τις φυτεύω ξανά τέτοια εποχή. Όλες αυτές οι διαδικασίες και τα βολβόδι ανθοφόρα φυτά που χρειάζονται βγάλσιμο από τη γλάστρα θα τα δούμε την κατάλληλη εποχή. Θα την τοποθετήσετε σε ένα ημισκιερό μέρος, δεν αγαπά πάρα πολύ τον ήλιο, ούτε όμως και πολύ ίσιο. Θέλει κάτι ενδιάμεσο, τις περιοχές δηλαδή που θα την τοποθετήσουμε να μην έχει πάρα πολύ ήλιο αλλά ούτε πολύ ίσιο, να είναι μια φωτεινή ισκερή μεριά. Αυτά για τις μπιγκόνιες, θα τις δούμε καθώς θα μεγαλώνουν φυσικά μέσα από τα βιντεάκια. Πηγαίνετε σε κάποιο φυτωρίο της περιοχής σας ή μπορείτε να τις βρείτε online από εκεί που έχουμε πάρει και τους σπόρους μας, έχει και το Happy Garden. Εγώ θα προσπαθήσω να σας έχω το link από κάτω, έτσι ώστε να τις βρείτε πιο εύκολα. Αξίζει τον κόπο, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή η βολβή. Αξίζει τον κόπο να φυτέψετε μερικές μπιγκόνιες στο χώρο σας. Δίνουν πάρα πολύ ωραία νότα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.